Θα παραμείνουμε στο Ρέθυμνο και θα πάμε να συναντήσουμε την Αλκιόνη την Χριστοδουλάκη, καθώς το Ρέθυμνο συναντά την αναπηρία για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Αλκιόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικολέτα, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο σπίτι του πολιτισμού, όπου αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα το Ρέθυμνο συναντά την αναπηρία. Τη διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Ρεθύμνου. Και ουσιαστικά διάφοροι τοπικοί φορείς παρουσιάζουν το έργο τους και τη βοήθεια που προσφέρουν στα άτομα με αναπηρία. Δίπλα μου έχω την πρόεδρο του Συλλόγου, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη και μακρά πορεία στη βοήθεια και το έργο και τη δημιουργία γενικότερα οποιονδήποτε δράσεων αφορούν την αναπηρία, και θα μας μιλήσει για τη σημερινή εκδήλωση. Την κυρία Ειρήνη Κλάουδου, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Κλάουδου που μας αφιερώνετε αυτό το χρόνο. Καλησπέρα και από εμάς, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ και εμάς και εμείς, γιατί μας τιμάτε πάντα με τη φιλοξενία στο κανάλι σας. Να είστε καλά. Δική μας χαρά. Να είστε λοιπόν, καλά. Σήμερα το Ρέθυμνο συναντά την αναπηρία. Φυσικά η αναπηρία δεν συναντάται μόνο σήμερα και ούτε γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία μόνο την 3η Δεκεμβρίου, αλλά η αναπηρία γιορτάζεται καθημερινά. Εμείς ως γονείς ατόμων με αυτισμό ιδρύσαμε ένα σύλλογο που τώρα και 18 χρόνια προσπαθεί και παλεύει με εξωστρέφεια, με τόλμη και με όλα τα μέσα που μπορούμε να διαθέσουμε από τον προσωπικό μας χρόνο να γίνουμε η γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην αναπηρία, στην νοητική στέρηση, στον αυτισμό, με στόχο έναν, την ποιότητα εκπαίδευσης και την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Στην κοινωνία... Σήμερα στο Ρέθυμνο, ναι. Σήμερα στο Ρέθυμνο έχουμε μία ημερίδα που φιλοξενούμε δικούς μας ανθρώπους, μια και θεωρούμε ότι είναι ένα δικό μας κομμάτι που το αγαπάμε και δουλεύουμε όλοι ενιαία. Φιλοξενούμε ανθρώπους που χρόνια προσφέρουν στο χώρο της αναπηρίας, όπως τον κύριο Τσαχάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Ρεθύμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ, όπως ένα σχολείο, το ΕΕΚ Ρεθύμνου, που εδώ και πολλά χρόνια μέσα στην αγκαλιά του μεγαλώνει άτομα με αναπηρία για να τους εκπαιδεύσει, να τους δείξει ποια είναι η κοινωνική μάθηση και να τους προάγει τις δεξιότητές τους για να μπορούν να βγουν με εντιμότητα και ετοιμότητα στην κοινωνία του σήμερα. Αυτό ζητάμε όλοι, η κοινωνία του σήμερα να δεχτεί μέσα στην αγκαλιά της και να προβάλλει την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία ως μέλη πραγματικά, όχι δίπλα, αλλά μέσα στο επίκεντρο, ισότιμα και διεκδικητικά εφόλης της ύλης. Φιλοξενούμε το Κεφιά Πρεθύμνου, έναν χώρο που ανήκει στη ΔΥΠΕ Κρήτης, που μας φιλοξενεί. Φιλοξενεί και το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ μας, που επίσης έχουμε μια ανακοίνωση από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ Μαζί Μπορούμε. Το Κεφιά Πρεθύμνου, που χρόνια και με πολλές αντιξοότητες πραγματικά προσπαθεί να θεραπεύσει ανθρώπους με αναπηρία στις πρωινές καθημερινές δράσεις και συνεδρίες πολλών ανθρώπων που εργάζονται εκεί με αυταπάρνηση μέσα και στην περίοδο ακόμα της πανδημίας. Φιλοξενούμε, μια και έχουμε μπει πλέον στα Special Olympics, την κυρία Ψούνη, που είναι ειδική γυμνάστρια που έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό σε άτομα με αναπηρία, για να μιλήσουμε για τα ωφέλη του αθλητισμού στην ψυχική και σωματική υγεία ατόμων με αναπηρία. Επίσης, φιλοξενούμε όλες τις δράσεις του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και για τις κινητικότητες και αυτή την εξωστρέφεια που έχουμε μέσα από προγράμματα που προσπαθούμε μέσω καλών πρακτικών, μέσω νέων τεχνικών, μέσω εκπαίδευσης των στελεχών μας, αλλά και μέσω των προγραμμάτων εργασιακής ένταξης, να προβάλλουμε και άλλα κομμάτια και να στοχεύσουμε
στο κομμάτι και της εργασίας και της ποιότητας ζωής ατόμων αρχιπηρία. Κυρία Κλάδου, βλέπουμε μια πολύ έτσι, δυναμική εξωστρεφή παρουσία από το σύλλογό σας. Εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε από πλευράς τοπικής κοινωνίας, βλέπετε να έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, να υπάρχει μια διαφορετική πλέον νοοτροπία απέναντι στους ανθρώπους μας με αναπηρία, με αυτισμό? Φυσικά. Το Ρέθυμνο που αγαπάμε μας υποστηρίζει πάντα. Να πω ότι και η μερίδα μας, αλλά και η καθημερινότητά μας υποστηρίζεται από την περιφέρεια Κρήτης και από το Δήμο Ρεθύμνου, που μάλιστα τώρα ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε ένα κέντρο ημέρας και θεωρούμε ότι είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε όλοι μια γροθιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα, ναι, τα πράγματα είναι αρκετά πίσω συνολικά, κρίνοντας με χώρες, άλλες χώρες ευρωπαϊκές, που έχουμε δει τι γίνεται για την αναπηρία. Όμως, τουλάχιστον υπάρχει καλή θέληση, υπάρχει, χωρίς να το βάλω σε παρένθεση, ο ηρωισμός των ανθρώπων που ασχολούνται με την αναπηρία, που εκπαιδεύουν παιδιά σε σχολεία που δεν έχουν κατάλληλες υποδομές, που προσπαθούν μέσα από δομές, γονεϊκά σωματεία που αναλαμβάνουν ρόλο που θα μπορούσε να ήταν ρόλος κρατικός. Και που επίσης, πολλές φορές, κυρία Κλάδου, έρχονται να καλύψουν και κενά τα οποία δημιουργούν μια δύσκολη καθημερινότητα. Γιατί για τα άτομα με αναπηρία ή ας πούμε για τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν αναπηρίες, το κομμάτι της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα λέω, δεν είναι τόσο αυτονόητη υπόθεση. Θα έπρεπε να είναι, δεν είναι όμως. Ακριβώς. Δεν είναι, δεν έχουμε τον τρόπο, έχουμε το έμψυχο υλικό, πρέπει να το πω αυτό. Να το πω γιατί πάρα πολλά χρόνια και ως γονείς ασχολούμαστε με την ειδική αγωγή και ασχολούμαστε ενεργά. Κάποιοι από εμάς μάλιστα είμαστε και εκπαιδευτικοί. Το έμψυχο υλικό υπάρχει, υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχουν υποδομές. Και επίσης υπάρχουν και ακόμα έτσι κομμάτια που η άγνοια, όσο η άγνοια σκοτώνει, η άγνοια επίσης θωρακίζει τον ρατσισμό και τον κάνει να είναι πολύ πιο έντονο στα άτομα με αναπηρία. Όλα αυτά θέλουμε να τα προχωρήσουμε, να σπάσουμε τα στεγανά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ πολλοί άνθρωποι. Στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα, να αλλάξει η πορεία που αντιμετωπίζουμε συνολικά την αναπηρία. Και ειδικά τον αυτισμό, που είναι μια αυξανόμερη αλματοδός αναπηρία, και την νοητική αναπηρία. Στο κομμάτι της εργασίας, στο κομμάτι της ποιότητας ζωής, στο κομμάτι της ενήλικης ύπαρξης και διαβίωσης ατόμων με αναπηρία που δεν έχουν ανοιχτεί τα πλαίσια των στεγών είτε αυτόνομης διαβίωσης είτε ημι αυτόνομης διαβίωσης ακόμα όπως θα έπρεπε, για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει το δικό του χώρο και να μπορεί να ζήσει ποιοτικά και να μπορεί να απολαύσει αυτά που απολαμβάνει ο κάθε πολίτης του κόσμου. Είμαστε στην κοινωνία των πολιτών και από τη στιγμή που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δρούμε και ως πολίτες της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κλάδου, γιατί μας αφιερώσετε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο. Ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη και η εκδήλωση. Αυτό το κομμάτι της ποιότητας της ζωής όλων μας, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις, είναι νομίζω το α και το μέγα και το κρατάμε και με αυτό θα κλείσουμε για να σας αποδεσμεύσουμε να επιστρέψετε και στην εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλκιόνη Χριστοδουλάκη, σε ευχαριστούμε και σένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.